Έχει ξεκινήσει η παγκρίτια περιοδία κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησε από τον ομό Λασιθιού, ξεκίνησε από τον Ανατολικά. Θα καλύψει ολόκληρη την Κρήτη, δηλαδή θα φτάσει μέχρι και τον δυτικότερο νομό της Κρήτης, τα Χανιά. Στο κλιμάκιο αυτό βρίσκεται και ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, πρώην υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, αλλά και κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος βουλευτής πλέον. Τον έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό, γιατί γνωρίζω ότι βρίσκεται σε περιοδία και συνομιλεί με κατοίκους και πολίτες της Κρήτης. Καλησπέρα σας, κύριε Πιερακάκη. Καλησπέρα σας. Είναι χαρά μου που μιλάμε μαζί. Είναι δική μας η χαρά, κύριε Πιερακάκη. Γνωρίζω ότι αυτή την ώρα, δεν κάνω λάθος, πρέπει να βρίσκεστε στην Αγία Πελαγία, σωστά? Στην Αγία Πελαγία. Τώρα είναι που θα αναχωρήσουμε σε λίγο. Ποιο είναι το κλίμα που εισπράτεται και από τους κατοίκους εκεί σήμερα, και το ρωτάω αυτό γιατί γνωρίζετε ότι είναι μια περιοχή που δοκιμάστηκε πολύ έντονα από τα φαινόμενα του χειμώνα το προηγούμενο διάστημα, και οι κάτοικοι περιμένουν και την στήριξη της πολιτείας από εκεί. Ποια είναι τα πρώτα μηνύματα που πήρατε και τι είναι εκείνο που τους είπατε κι εσείς? Τα μηνύματα είναι μηνύματα ευθύνης και είναι μηνύματα στα οποία οι κάτοικοι, παρά τις αντικσότητες και παρά τις πάντοτε γραφειοκρατικές διαδικασίες που υπάρχουν σε αυτά τα ζητήματα, προσβλέπουν σε εμάς και εμπιστεύονται την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το σύνολο των εκκρεμωτήτων και των όποιων προβλημάτων ακόμη παραμένουν. Γι' αυτό και είναι μαζί μας και ο κ. Χρήστης Τριαντόπουλος, ο οποίος έχει χειριστεί, όπως ξέρετε, πολλά από αυτά τα ζητήματα. Για να ενημερώσουμε τους κατοίκους, είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε απευθείας επαφή μαζί τους και να δούμε τα προβλήματα ακόμη και σε εξατομικευμένα επίπεδα εδώ που βρισκόμαστε στην Αγία Παναγία. Mm-hmm. Ξέρετε, εκείνο το οποίο ο κόσμος φοβάται πάντα όταν έρχεται αντιμέτωπος με τέτοια καταστροφή, δηλαδή την επόμενη μέρα, εκείνο που σκέφτεται είναι: αχ, Παναγία μου, και πότε θα πάρω την αποζημίωση, πότε θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Την γραφειοκρατία φοβάται. Και το λέω σε εσάς, γιατί ξέρω ότι είναι ο μεγάλος σας εχθρός. Ήταν ο μεγάλος σας εχθρός, τουλάχιστον στο Υπουργείο που είχατε την τελευταία τετραετία. Και νομίζω ότι ήδη ο κόσμος έχει δει απτά δείγματα γραφής. Έχει δει σε ό,τι αφορά τη συνολική διαδικασία, να πω καταρχήν, πέρα από τις έκτακτες καταστάσεις όπως αυτή που συζητάμε. Ο κόσμος έχει δει και έχει διακρίνει το πόση μεγάλη πρόοδο έχουμε καταφέρει να πετύχουμε σε 4 χρόνια. Πράγματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα γινόντουσαν. Αν θέλετε, ακόμη και πιστευτά ότι θα μπορούσαν να γίνουν στη χώρα μας. Ακούω ένα σχόλιο, μάλιστα, στο βράδυ χαρακτηριστικά με κατοίκους του Ηρακλείου, που μου έλεγε κάποιος ότι όταν έκανα για πρώτη φορά ψηφιακά υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση, δεν το πίστευα. Και αυτό, ξέρετε, ήταν κάτι εξαιρετικά απλό. Δεν ήταν κάτι το τρομακτικά δύσκολο να γίνει. 1550 υπηρεσίες του κράτους παρέχονται από το GovGR αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμη φυσικά εκκρεμότητες. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες και υπηρεσίες που παραμένουν γραφειοκρατικές και που πρέπει να ψηφιοποιηθούν, να απλουστευτούν. Είναι άλλες 4.000 περίπου. Στο σύνολο των κρατικών υπηρεσιών είναι περίπου 5.500. Έχουμε κάνει αυτή την αποτίμηση. Αλλά έχουμε ξεκινήσει από τις πιο συχνές. Ναι. Κάποιες συχνές παραμένουν, όπως οι μεταβιβάσεις ακινήτων, εκεί που ταλαιπωρούν πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Αυτή θα είναι, αν θέλετε, μία από τις πρώτες ψηφιακές υπηρεσίες με τις οποίες θα καταπιαστεί η νέα κυβέρνηση, εφόσον με το καλό ο ελληνικός λαός ανανεώσει την εντολή στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πλέον μια διαδικασία, είναι ένας δρόμος, μια διαδρομή που ξέρει ο ελληνικός λαός ότι μπορούμε να τη διανύσουμε και να τη διανύσουμε υπέρ του. Ξέρετε, σας ρώτησα για την Αγία Πελαγία. Γνωρίζω ότι τώρα βρίσκεστε καθοδόν και για το Αρκαλοχώρι, επίσης μια περιοχή που μετράει πληγές. Και μάλιστα εκεί οι κάτοικοι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και το γνωρίζει και ο κύριος Τριαντόπουλος που είναι μαζί σας, εδώ και μήνες περιμένουν να προχωρήσουν οι εκκρεμίες φακέλοι. Την ώρα που όλοι λέγαν ότι υπάρχει μια ανάγκη έτσι για μια πιο fast track διαδικασία σε ό,τι έχει να κάνει με τους εκκρεμίες φακέλους. Είναι το φάντασμα της γραφειοκρατίας, κύριε Πιερακάκη, και εδώ παρόν? Γι' αυτό το λόγο όμως, όπως βλέπετε, παρά το γεγονός ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και στην τελική της ευθεία, ξεκινάμε από εκεί. Mm-hmm. Ξεκινάμε, και νομίζω ότι αυτή είναι και μια κουλτούρα που την έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την έχει η Νέα Δημοκρατία, οπουδήποτε υπάρχουν διαπιστωμένα προβλήματα, αριθμίες και ζητήματα τα οποία πρέπει να επιταχυνθούν περισσότερο, δεν φοβόμαστε να τα αντιμετωπίσουμε. Πηγαίνουμε, τα κοιτάμε κατάματα. Χτίζουμε εμπιστοσύνη με τον κόσμο και προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε τις συνθήκες. Και εγώ δεν σας κρύβω ότι σε προσωπικό επίπεδο ήθελα ο ίδιος να πάω εκεί. Για να διαπιστώσω, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν είχε να κάνει με αρμοδιότητες ΕΜΕΣ του πρώην Υπουργείου μου, να διαπιστώσω το πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα ακόμη γρηγορότερα για να μαθαίνουμε και για το μέλλον για αντίστοιχα προβλήματα που δυστυχώς μοιραία θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια υπό το φάσμα των φυσικών φαινομένων.
να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να μπορούν τα πράγματα να γίνονται διαρκώς καλύτερα. Mm-hmm. Ακριβώς το πνεύμα της ερώτησής σας. Mm-hmm. Θα τολμήσω να κάνω ένα σχόλιο, παύλα ερώτηση, κύριε Πιερακάκη, με αφορμή και την απάντηση που δίνετε. Δεν ξέρω αν βλέπετε μπροστά σας νέες προκλήσεις ενδεχομένως σε ένα ίδιο χαρτοφυλάκιο, εφόσον είστε κυβέρνηση, φυσικά μετά τις εκλογές 25 Ιουνίου, ή αν θα θέλατε ενδεχομένως και σε πιο προσωπικό επίπεδο η ερώτηση αυτή, μια καινούρια πρόκληση με την καλή έννοια. Όπως ξέρετε, το προνόμιο του σχηματισμού της κυβέρνησης είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. Και νομίζω ότι ο κόσμος στις κάλπες 21 Μαΐου, και εκτιμώ ότι το ίδιο θα συμβεί και στις 25 Ιουνίου, έδειξε τεράστια εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα θα σας έλεγα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει καλύτερα από τον καθένα και την κάθε μία από εμάς ποιες θα πρέπει να είναι οι αναθέσεις χαρτοφυλακίων. Το είπε και χθες στη διακαναλική συνέντευξη τύπου. Θα υπάρξει ένα πολύ συγκεκριμένο πνεύμα ανάθεσης αρμοδιοτήτων που θα έχει η νέα κυβέρνηση. Άρα θα περιμένουμε να ακούσουμε τις αποφάσεις του. Νομίζω ότι ο ίδιος ξέρει καλύτερα από όλους μας. Αυτοδυναμία ή τίποτα, κύριε Πιερακάκη, και το ρωτώ αυτό με δεδομένο ότι υπήρξε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση και του Κυριάκου Μητσοτάκη το προηγούμενο διάστημα, ότι αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση 25 Ιουνίου, πάμε για εκλογές τον Αύγουστο. Εμέσως πλησαφώς τουλάχιστον, κάπως έτσι οδηγούμαστε. Γιατί αυτό μπαίνει τόσο έντονα, τόσο επιτακτικά στη συζήτηση, την ώρα που οι πολιτικοί σας αντίπαλοι σας κατηγορούν ενδεχομένως και για ένα εκβιαστικό δίλημα? Αυτοί το προκαλούν. Δηλαδή αυτό το οποίο μόλις περιγράψατε, το οποίο είπε ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι στρατηγική από εμάς, είναι διαπίστωση. Και είναι διαπίστωση υπό την έννοια ότι αν ακούσει κανείς ακόμα και την πρόσφατη συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη, που έλεγε με μια πολύ χαρακτηριστική αποστροφή ότι και με 149 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εμείς δεν μπούμε στην κυβέρνηση. Ναι. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα από μόνο του, και αυτό είναι που οριοθετεί και το τι ακριβώς μπορούσε να συμβεί. Συν ότι η απλή αναλογική που ήταν, αν θέλετε, το κατεξοχήν σύστημα της φυσιογνωμίας των συνεργασιών, κατέρευσε ως στρατήγημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις πρόσφατες εκλογές, αναγνώριση μάλιστα ετεροχρονισμένη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Τσίπρα. Στην Ελλάδα, για να μπορέσουμε να καλύψουμε κρεμότητες, για να μπορέσουμε να κλείσουμε θέματα και να διαχειριστούμε κρίσεις όπως αυτές που συνέβησαν την τελευταία τετραετία, το απρόβλεπτο, πρέπει να μπορούμε να έχουμε ισχυρή κυβέρνηση και σταθερό χέρι στο τιμόνι. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και αυτό ακριβώς είναι που αντανακλάται και στην εντολή που πήραμε στις 21 Μαΐου. Χρειαζόμαστε μια σταθερή κυβέρνηση για να μπορέσει να λύσει όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία είναι ο πυρήνας εντολής. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται τόσο για το κόμμα το οποίο αφορά τον κάθε υποψήφιο βουλευτή ή το κάθε κόμμα. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να λυθούν τα προβλήματά του. Οι εκλογές είναι το μέσο επίλυσης των προβλημάτων του. Και βλέπει στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή ένα πολύ σαφές πρόγραμμα, τεκμηριωμένο με αριθμούς, σε σχέση με προβλέψεις για τον κατώτατο μισθό, για το μέσο μισθό, για τις υπηρεσίες του δημοσίου, για το τι θα γίνει στην υγεία, τι θα γίνει στην παιδεία. Είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Mm-hmm. Αυτή τη σταθερότητα και αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις ζητάει ο κόσμος για να μπορέσει να θεμελιωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το μέλλον της κάθε οικογένειας και συνολικά το μέλλον του τόπου. Άρα, κατανοώ, αυτοδυναμία για βαθιές και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Βέβαια, εννοείται. Mm-hmm. Γιατί γνωρίζουμε ότι κρινόμαστε καθημερινά από τον ελληνικό λαό. Τα μάτια μας είναι στραμμένα ακόμη περισσότερο από τις 25 Ιουνίου, στις 26 Ιουνίου και στις 27, γιατί τότε ξεκινάει αυτή η διαδρομή του να μπορέσουμε να κάνουμε όλες τις τομές που γνωρίζουμε ότι συνιστούν εκκρεμότητες της χώρας. Αλλά πέραν τέτοιου, είναι και όλο το κομμάτι το οποίο αφορά και την αξιολόγηση που θα μας κάνει και ο ιστορικός του μέλλοντος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ξέρετε, είναι βαθύς γνώστης της ιστορίας. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του έκανε και μια καταγραφή που αφορά την Κρήτη, η οποία έχει να κάνει με την πολιτική κληρονομιά του φιλελευθερισμού του Ελευθερίου Βενιζέλου, πως με δεδομένο το ιστορικό αποτέλεσμα το οποίο πέτυχε η Νέα Δημοκρατία στο νησί, για πρώτη φορά το σύνολο της Κρήτης είχε τη Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα. Ούτε το 1974 δεν είχε συμβεί αυτό στον νόμο Ηρακλείου, για παράδειγμα. Σας θυμίζω ότι τότε, ακόμα και το 1974, είχε κερδίσει ένα συγκέντρο του Γεωργίου Μαύρου του Ηρακλείου. Στην πραγματικότητα, έχουμε μια μετατόπιση της πολιτικής κληρονομιάς του φιλελευθερισμού, του Ελευθερίου Βενιζέλου, στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κλείνουμε ιστορικές εκκρεμότητες και με το παρελθόν, θα έλεγα, με αυτό το αποτέλεσμα και σε μεγάλο βαθμό. Και είναι ακριβώς στο σπίτι. Είναι ακριβώς εκεί που τις πρέπει. Εγώ θέλω να σας αποδεσμεύσω και να σας ευχαριστήσω, γιατί γνωρίζω ότι βρίσκεστε αυτή την ώρα καθοδόν λοιπόν για το Αρκαλοχώρι. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Να σας πω καλή συνέχεια λοιπόν στην παγκρίτια περιοδία που ξεκινήσατε χθες. Και καλή συνέχεια και καλή δύναμη, κύριε Πιερακάκη. Να είστε καλά και σε εσάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.